Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε καθηγητά. Σαφώς είναι ένα κλινικό ερώτημα το οποίο το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά όπως θα εξηγήσω και λίγο αργότερα, είναι τελείως διαχειρίσιμο και δεν το φοβόμαστε. Ξεκινάω με αυτή τη διαφάνεια που την έχετε ήδη δει. Οι οδηγίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών φαρμακευτικά με χαμηλό κλάσμα εξώθησης περιλαμβάνει τη διπλή έναρξη θεραπείας. Διπλή έναρξη με β' αναστολής και αναστολής του συστήματος αγκιοτεσίνης αλδοστερώνης. Αν οι ασθενείς παραμένουν συμπτωματικοί με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, προστίθεται αναστολέας MRA. Αν παραμένουν ακόμα συμπτωματικοί με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, τότε πια αν μεν έχουν ένα QRS μεγάλο, τότε συζητιέται η τοποθέτηση CRT. Αν παραμένουν με ψηλή συχνότητα παρά την χορήγηση β' αναστολέων, δεν αντέχουν παραπάνω β' αναστολής, συζητιέται η βεμπραδίνη. Και αν επίσης παραμένουν συμπτωματικοί με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του ACE inhibition ARB σε ARNI. Αυτός είναι ο καταράκτης κλιμάκωσης της φαρμακευτικής αγωγής με χαμηλό κλάσμα εξώθησης που ισχύει σήμερα. Και θα δούμε του χρόνου τι θα γίνει με τις καινούργιες οδηγίες. Θα περάσω μερικές διαφάνειες σχετικά γρήγορα, βέβαια, γιατί είναι παλιές διαφάνειες, παλιές μελέτες, οι οποίες εγκατέστησαν τη γνωστή αυτή φαρμακευτική συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή σε HEFREF, ξεκινώντας από τους αναστολείς του RAS, μελέτες οι οποίες έγιναν πριν από 30 χρόνια, δεν θα σταθώ σε αυτά, έχουν πια ιστορική σημασία, στους β' αναστολείς με την εμπέδωση της γνώσης με το προλόλι, η μπισοπρολόλι και η καρβεντιλόλι μειώνουν τα κλινικά συμβάντα σε σημαντικό βαθμό, περίπου 35%. Στους MRAs, που ο κύριος εκπρόσωπος σπυρονολακτώνει και η εκλερενώνει, μειώνουν και αυτά περίπου 30%, 25-30% τις επιπλοκές από την καρδιακή ανεπάρκεια. Η βαμπραδίνη ουσιαστικά βοηθάει στη μείωση της ανάγκης για νοσηλεία και έχει την ένδειξη για την ψηλή συχνότητα παρά τους β' αναστολής. Και έτσι σήμερα, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή η σκάλα από διάφορα μέτρα που λαμβάνουμε στην αγωγή μας για την καρδιακή ανεπάρκεια. Πράσινο είναι τα στοιχεία αυτά τα οποία μειώνουν εθνητότητα και νοσηρότητα και είναι τα φάρμακα του RAS, η β' αναστολής, οι MRAs και βέβαια από συσκευές είναι ο CRT και ICD και βέβαια σε πολύ λίγα άτομα με σαφείς ενδείξεις είναι η μεταμόσχευση και η τοποθέτηση συσκευών υποστήριξης και τα υπόλοιπα με κίτρινο είναι που μειώνουν την νοσηρότητα, υδραλαζίνη, ισοσορβίτ και νιτρόδι, διγκόξιν και βεμπραδίνη. Αυτά όλα λειτουργούν το ένα μαζί με το άλλο. Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, οι Κομαζδά και συνεργάτες πήραν όλες τις μελέτες από όλες τις φαρμακευτικές αγωγές που χρησιμοποιούμε και τους συνδυασμούς τους και προσπάθησαν να δούνε πώς επιδρούν οι συνδυασμοί των διαφόρων φαρμάκων στις επιπλοκές της καρδιακής ανεπάρκειας. Και εδώ βλέπετε τους διάφορους συνδυασμούς. Είναι αυτονόητο ότι όσο πιο πλούσιος είναι ο συνδυασμός, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Εδώ έχω βάλει την καρδιακιακή θνητότητα και την ανάγκη για νοσηλεία από καρδιακή ανεπάρκεια και βλέπετε ότι ο πιο ισχυρός συνδυασμός για τη μείωση της καρδιακής θνητότητας είναι ARNI και β' αναστολές και MRA. Και ακολουθεί ο τετραπλός συνδυασμός που βλέπετε από κάτω. Και όσον αφορά για τις νοσηλίες, που και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην καρδιακή ανεπάρκεια, αυτά τα δύο, οι δύο συνδυασμοί είναι οι πιο ισχυροί όσον αφορά τη μείωση των επιπλοκών. Αυτό φαίνεται και παραστατικά εδώ όσον αφορά την θνητότητα, καρδιακιακή θνητότητα. Και όσον αφορά την ανάγκη για νοσοκομιακή νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Το μόριο το οποίο προφανώς συζητιέται είναι το μόριο της ARNI, σε κιουμπιτρίλου βαλζαρτάνη, το οποίο έχει αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη του 2014 με 8.500 ασθενείς, όπου αποδείχθηκε ότι η αντικατάσταση, γιατί είναι η πρώτη μελέτη όπου αντικαθίσταται ένα μόριο με ένα άλλο μόριο στον ίδιο άξονα, νευροορμονικό άξονα, και φάνηκε ότι όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό σημείο που είναι καρδιακιακός θάνατος και ανάγκη για νοσηλεία από καρδιακή ανεπάρκεια μειώθηκε 20%, στατιστικά σημαντικό βέβαια, και αυτό ήταν συμβατό σε όλα τα components του αυτού του
αρχικού τελικού συνδυαστικού σημείου, όπως είναι ο θάνατος, καρδιακός θάνατος, όπως είναι η ανάγκη για νοσηλεία και όπως είναι ο θάνατος από οποιαδήποτε αιτία. Όλα μειώθηκαν 20% κάτω με την Σακιοπιτρίου Βαζαρτάνη σε σχέση με την 1 Απρίλη. Όσον αφορά την αιτιολογία σε αυτή τη μελέτη της καρδιακής ανεπάρκειας, η πλειονότητα ήταν ισχυμικής αιτιολογίας 5.000 και 3.500 μη ισχυμικές αιτιολογίες, και βλέπετε ότι σε όλες τις κατηγορίες όσον αφορά την αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας, η μεταβολή, η μετατροπή από ένα Λαπρίλη σε Σακιοπιτρίνη Βαλζατάνη ωφέλησε σημαντικά τους ασθενείς. Βλέπετε εδώ τα διαστήματα όσον αφορά το πρωτογενές καταληκτικό σημείο για το καρδιακό θάνατο, και παρατηρήστε ότι αυτό το group, όλα τα group βελτιώνονται και παίρνουν κέρδος από αυτή την αλλαγή, αλλά αυτό που έχει το μεγαλύτερο κέρδος είναι η ιδιοπαθής διατητικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια. Όσον αφορά τον καρδιακό θάνατο, μελετήθηκε επίσης ποια είναι η επίδραση Σακιοπιτρίνης Βαλζατάνης στην αιτία του θανάτου, και όντως φάνηκε ότι και μείωση παρατηρείται στον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, στον ευνίδιο θάνατο από την Σακιοπιτρίνη Βαζαρτάνη, με 20% μείωση του ευνιδίου θανάτου, αλλά και μείωση επίσης 20% στο θάνατο από επιδείνωση αντλίας, δηλαδή επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί βέβαια, και μελετήθηκε επίσης σε ασθενείς οι οποίοι είχαν εμφυτεύσιμους απεινιδωτές και μπορούσαν οι γιατροί να δουν τι έγινε με τις αριθμίες. Μιλάμε για τον ευνίδιο θάνατο, δηλαδή το κέρδος του ευνιδίου θανάτου. Ποιες αριθμίες υπήρχαν υπό την επίδραση της Σακιοπιτρίνης Βαλζατάνης σε 120 ασθενείς. Συγγνώμη. Σε 120 ασθενείς δώσαν αναστολής ACE ή ARB επί 9 μήνες και μετά τους άλλαξαν και τους πήγαν στη Σακιοπιτρίνη Βαλζαρτάνη, και αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι υπήρχε μια δραματική μείωση του NT-proBNP με την έναρξη της Σακιοπιτρίνης Βαλζαρτάνης, και αυτό συνοδεύτηκε από μεγάλη μείωση στις μη εμμένους κοιλιακές ταχυκαρδίες και στον αριθμό των έκτακτων κοιλιακών συστολών το 24ωρο. Δηλαδή έμεσα έδειξαν ότι η Σακιοπιτρίνη Βαλζαρτάνη μειώνει την αριθμιογένεση. Τι είναι αυτό το μόριο? Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Αυτό το μόριο νεπριλυσίνης, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι γνωστό εδώ και 20-30 χρόνια ήδη, και είναι μια ενδοπεπτιδάση, είναι στην επιφάνεια των κυττάρων και ουσιαστικά αποδομεί διάφορα πεπτίδια άλλα. Πριν πάω αυτό, να πω ότι τα νατριουρητικά πεπτίδια είναι βέβαια ένας δείκτης βαρύτητας καρδιακής αναπάρκειας, αλλά ουσιαστικά είναι καλά μόρια, γιατί αφού ενσωματωθούν με τους κατάλληλους υποδοχείς, οδηγούν τελικά σε αύξηση του CGMP, και από εκεί κάνουν αγκιοδιαστολή, έχουν αντιυπερτροφικές ιδιότητες, αντιεινωτικές ιδιότητες και επάγουν διούρηση και νατριούρηση. Αλλά αποδομούνται επίσης είτε μέσω ενδοκυτάρωσης από άλλον υποδοχέα, είτε μέσω άλλων μορίων, όπως η ενδοπεπτιδάση νεπριλυσίνη. Η νεπριλυσίνη δηλαδή ουσιαστικά διασπά τα νατριουρητικά πεπτίδια και ταυτόχρονα διασπά και άλλα κακά πεπτίδια κατά κάποιο τρόπο του συστήματος αγκιοτενσίνης 2. Παρατηρήστε ότι το BNP είναι υπόστρωμα για την νεπριλυσίνη, δηλαδή η νεπριλυσίνη διασπά το BNP, αλλά το NT-proBNP δεν είναι μόριο υποστρώματα για την νεπριλυσίνη, και γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που παίρνουν αναστολή νεπριλυσίνης. Επομένως, για να μπορέσουν να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε τα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων, ήταν λογικό να ανασταλεί η νεπριλυσίνη. Το πρόβλημα είναι ότι ανασταλλοντας την νεπριλυσίνη, ανεβάζουμε το επίπεδο νατριουρητικών πεπτιδίων, τα οποία είναι ευεργετικά, αλλά επίσης ανεβάζουν και το επίπεδο των αγκιοσυσπαστικών πεπτιδίων, τα οποία έχουν κακές ιδιότητες μέσα στα μυοκαρδιακά κύτταρα. Επομένως, ήταν πολύ λογικό να προχωρήσουμε σε ταυτόχρονη αναστολή νεπριλυσίνης και αναστολή των υποδοχείων αγκιοτενσίνης 1. Και αυτό επιτυγχάνεται με τον συγχορήγηση της Σακιοπιτρίνης με Βαλζαρτάνη. Έτσι, ουσιαστικά, κάνουμε μια νευροορμονική ρύθμιση, όπου από τη μια μεριά ευνοούμε, ενισχύουμε το μηχανισμό της αναστολής νεπριλυσίνης πάνω στα νατριουρητικά πεπτίδια, βελτιώνοντας την απόδοσή τους, και από την άλλη, ουσιαστικά, αναστέλουμε τον υποδοχεία ΑΤΑΦ1 και μειώνουμε τον κακό μεταβολικό δρόμο.
Ουσιαστικά δηλαδή ρυθμίζουμε την ζυγαριά υπέρ της ευρετικής δράσης, καταστέλλοντας από την άλλη μεριά τη δράση του αγκιοτεσίνης 2. Αυτό το κάνουμε και σε άλλες παθήσεις, δηλαδή ο συνδυασμός φαρμάκων τα οποία το ένα αναστέλει την κακή οδό και το άλλο ευωδώνει την καλή οδό, το κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως βλέπετε εδώ σε μια άλλη τελείως διαφορετική πάθηση που είναι η πρωτοπαθής, η ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, όπου ξέρουμε ότι τα αγγεία των πνευμόνων ουσιαστικά αποφράσονται επειδή υπάρχουν δρόμοι μεταβολικοί που τους ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια, τρεις δρόμοι συγκεκριμένα. Ένας αγγειοσυσπαστικός δρόμος με την ερτοφυλήνη και δύο ευεργετικοί δρόμοι με τον NO-dependent δρόμο, ο οποίος αυξάνει το CGMP και την χορήγηση ή την δράση μια πολύ καλή αγιοδιασταλτική ουσία που λέγεται προστακυκλίνη. Έτσι, σήμερα ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι ξεκινάμε με συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή, αναστέλλοντας τον κακό δρόμο και ευωδώνοντας τους δύο καλούς δρόμους με τα αντίστοιχα φάρμακα που είναι εξειδικευμένα, βέβαια. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι τα φάρμακα καρδιακής ανεπάρκειας βελτιώνουν την πρόγνωση και προκαλούν τις ευεργετικές δράσεις, μειώνοντας τη θνητότητα και την οσιρότητα. Ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να εντοπίσουμε είναι η καρδιακή αναδιαμόρφωση. Η καρδιακή αναδιαμόρφωση είναι μια άμυνα της καρδιάς να κρατήσει την καρδιακή παροχή μετά από ένα γεγονός που την έχει βλάψει. Στην κοιλιακή αναδιαμόρφωση, όπου η καρδιά διωγγώνεται και σιγά σιγά πέφτει και το κλάσμα εξώθησης, προκαλεί υπερτροφία και διολύσθηση μυοκαρδιακών κυττάρων, αλλάζει τη σύζευξη της σύσπασης, αυξάνει τα επίπεδα κατεχολαμινών και το ενδοκυτάριο ασβέστιο, μειώνει την παραγωγή ενέργειας από τα μυτοχόντρια και επίσης στον ενδιάμεσο χώρο προκαλείται απόπτωση, νέκρωση κυττάρων και ίνωση. Αυτή είναι η βιολογική μηχανισμοί, η ενδοϊστική, ας πούμε. Να τονίσω ότι η κοιλιακή αναδιαμόρφωση, που είναι όλα αυτά που είπαμε, έπεται μιας βλάβης στην καρδιά που μπορεί να είναι άλλοτε άλλη και μετά την κοιλιακή αναδιαμόρφωση εμφανίζονται τα συμπτώματα. Δηλαδή, να τονίσω ότι όταν έρθει ο ασθενής με συμπτώματα ή σημεία καρδιακής ανεπάρκειας, ήδη έχει περάσει τη φάση της καρδιακής αναδιαμόρφωσης, επί αρκετά χρόνια ίσως. Και η κοιλιακή αυτή αναδιαμόρφωση οδηγεί σε ανάγκη για νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια, μειώνει την ποιότητα ζωής, προκαλεί λειτουργική ανεπάρκεια μετροειδούς που βάζει σε ένα φαύλο κύκλο την καρδιακή παροχή, μειώνει την καρδιακή παροχή και μειώνει τη αιμάτωση των οργάνων, κυρίως των νεφρών αλλά και άλλων, και υπάρχει πιθανότητα ευνηδίου θανάτου. Είναι σαφές ότι η κοιλιακή αναδιαμόρφωση μειώνει πάρα πολύ την επιβίωση και την ποιότητα ζωής. Βλέπετε εδώ, είτε μετρώντας κλάσμα εξώθησης είτε όγκους αριστερής κοιλίας από τη παλιά μελέτη Valiant, όσο χαμηλότερο το κλάσμα εξώθησης, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους όγκους. Όσο μεγαλύτερη η καρδιά, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα των επιπλοκών. Πρέπει να πούμε ότι όλα τα φάρμακα καρδιακής ανεπάρκειας έχουν μια ευνοϊκή δράση στην κοιλιακή αναδιαμόρφωση. Εδώ βλέπετε την επίδραση πάνω στο κλάσμα εξώθησης και τη β' αναστολής και η αναστολής μετατρεπτικού ενζήμου και οι MRAs ανεβάζουν το κλάσμα εξώθησης. Τα νούμερα όσον αφορά την επίδρασή τους ποικίλουν ανάλογα με τη μελέτη, αλλά οι μελέτες δεν έχουν όλα τα ίδια κριτήρια ένταξης. Να πούμε ότι η κοιλιακή αναδιαμόρφωση, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, έχει καλή απάντηση, καλή ανταπόκριση στα φάρμακα, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως σε ανθρώπους που έχουν στενό QRS. Οι ασθενείς που έχουν ευρύ QRS δεν ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά στα φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας και για αυτούς υπάρχει βέβαια η λύση του CRT. Πολλές μελέτες από CRT δείχνουν ότι βελτιώνεται η κοιλιακή αναδιαμόρφωση, δηλαδή υπάρχει ανάστροφη αναδιαμόρφωση και σε όλα τα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Στους 6 μήνες έχουμε περίπου 5% αύξηση του κλάσματος εξώθησης και στον χρόνο 10% του κλάσματος εξώθησης. Και αυτό γίνεται επίσης πιο σημαντικό και κυρίως στους ασθενείς όπου το καλώδιο της αριστερής κοιλίας τοποθετείται σε σημείο όπου δεν υπάρχει ουλή. Εδώ βλέπετε επίσης ότι τη συσχέτιση ανάμεσα στη μείωση του όγκου που γίνεται από CRT στην αριστερή κοιλία σε σχέση με την πιθανότητα συμβάντων, όσο μεγαλύτερη απάντηση έχουμε, υπάρχει μια γραμμική σχέση σχεδόν, όσο μεγαλύτερη απάντηση έχουμε στην κοιλιακή αναδιαμόρφωση, δηλαδή όσο περισσότερο μικρή είναι η καρδιά μετά από CRT, τόσο μειώνεται τα συμβάντα κλινικώς. Αυτό έχει βρεθεί και σε αυτή τη μετανάλυση από πολύ μεγάλες μελέτες, 30 μελέτες
θνητότητας και 88 μελέτες remodeling, όπου φαίνεται ότι ακόμα και μικρές μεταβολές στο πλάσμα εξώθησης ή στην μείωση των όγκων της αριστερής κοιλίας έχουν σημαντική επίδραση στην πρόγνωση των ασθενών. Σε αυτή τη μελέτη που λέγεται Guided, οι ερευνητές πήραν περίπου 50 ασθενείς και τους μελέτησαν και προσπάθησαν να δουν την επίδραση του NT-proBNP πάνω στην κοιλιακή αναδιαμόρφωση, δηλαδή να συσχετίσουν την κοιλιακή αναδιαμόρφωση με τα επίπεδα του NT-proBNP με τη θεραπεία τους. Και παρατήρησαν ότι πραγματικά όταν επιτυγχάνεις μεγάλη μείωση του BNP, του NT-proBNP, ας πούμε 5.000, τότε το πλάσμα εξώθησης ανεβαίνει πάρα πολύ και οι όγκοι πέφτουν. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη πτώση μπορείς να επιτύχεις στο NT-proBNP, τόσο καλύτερη η αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας. Και μάλιστα όταν μπόρεσαν μετά από 12 μήνες να σταθεροποιήσουν τους ασθενείς με NT-proBNP κάτω από 1.000, αυτοί οι ασθενείς, αυτό το group με μεγάλη μείωση του NT-proBNP δεν είχαν σχεδόν καθόλου συμβάματα, τουλάχιστον σε αυτή τη μελέτη με τους μικρούς αριθμούς. Να θυμίσω επίσης ότι η ευεργετική ανάστροφη αναδιαμόρφωση θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Σε αυτή την πολύ ωραία μελέτη από την Ισπανία με 15 χρόνια παρακολούθησης, εδώ βλέπετε τους μη ισχυμικούς ασθενείς και τους ισχυμικούς ασθενείς. Καταρχάς, οι μη ισχυμικοί απαντάνε πολύ καλύτερα στην ανάστροφη αναδιαμόρφωση με τα φάρμακα που γνωρίζουμε και αυτή η διαδικασία θέλει περίπου 1 με 1,5 χρόνο για να φτάσει στην ολοκλήρωσή της. Από εκεί και πέρα οι μεταβολές δεν είναι μεγάλες. Αλλά μέσα σε 1 χρόνο, 1,5 χρόνο πραγματικά βλέπουμε την απόδοση των φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια. Όσον αφορά τη σακουρμπιτρίνη βαλζαρτάνη, υπάρχει παρόμοια συσχέτιση σε αυτούς τη μελέτη των 654 ασθενών που λέγεται PROVE-HF, η οποία δημοσιεύθηκε πέρσι, μέτρια καρδιακή ανεπάρκεια, πήραν όλοι άρνη, παρακολουθήθηκαν για 12 μήνες και βλέπουμε μια δραστική απότομη μεταβολή στο NT-proBNP, η οποία συμβαδίζει με την κοιλιακή αναδιαμόρφωση. Όσο χαμηλότερο το NT-proBNP, τόσο μικρότερη η αριστερή κοιλία. Μέχρι 9,5% εκατοστής μονάδας κλάσματος εξώθησης επιτεύχθηκε με αυτή την θεραπεία. Σε μια άλλη μελέτη που επιβεβαίωσε τα προηγούμενα περιστατικά, ήταν μελέτη για την αορτική σκληρία που βέβαια δεν έδειξε διαφορά μεταξύ εναλαπρίλης και άρνη, έδειξε όμως και επιβεβαίωσε την επίδραση του άρνη στους όγκους της αριστερής κοιλίας, στον όγκο του αριστερού κόλπου και στην έψιλον προς έψιλον πράιμ που αντανακλά τις πιέσεις της αριστερής κοιλίας και του αριστερού κόλπου. Επίσης, σε αυτή τη μελέτη επιβεβαιώθηκαν και οι βιοδείκτες, ότι δηλαδή η χορήγηση άρνη σε σχέση με την εναλαπρίλη αυξάνει σημαντικά, μειώνει σημαντικά το ST2, που είναι ένας δείκτης στρες, μυοκαρδιακού στρες και κοιλότητας, μειώνει την τροπονίνη και επίσης αυξάνει στα ούρα το CGMP που δείχνει την αγιοδιασταλτική δράση που έχει ο άρνη. Να μην ξεχνάμε ότι η ανεπάρκεια μητροειδούς είναι και αυτή ένας επιπλέον παράγοντας που ουσιαστικά συμμετέχει στο φαύλο κύκλο της μείωσης καρδιακής παροχής. Στη μελέτη PRIME που συγκρίθηκαν βαλζαρτάνη, φάνηκε ότι περισσότεροι ασθενείς βελτιώθηκαν στους άρνη σε σχέση με τη σχέση βαλζαρτάνη και αυτό επιβεβαιώθηκε και υπερηχογραφικά με μείωση του ROA και τη μείωση του όγκου παλινδρόμησης. Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε και πώς ξεκινάμε την σακελπιτρίνη βαλζαρτάνη? Μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς όπως η Paradigm. Έχουμε στοιχεία βέβαια και για τους ασθενείς με οξία επιβάρηση καρδιακής ανεπάρκειας με την Pioneer-HF μελέτη, όπου 440 ασθενείς τυχιοποιήθηκαν εντός νοσοκομείου μεταξύ σακελπιτρίνης βαλζαρτάνης και εναλαπρίνης για 8 εβδομάδες παρακολούθησης με κύριο καταληκτικό σημείο την αλλαγή στο NT-proBNP. Αυτό είναι το πρωτογενές σημείο. Να τονίσω ότι όλοι οι ασθενείς είχαν κλάσμα εξώθησης κάτω από 40%. Ενδιαφέρον ότι ένας στους τρεις ήταν η πρώτη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας και 70% παλαιότερη και ότι οι μισοί δεν έπαιρναν καν αναστολέα του συστήματος ρενής αγιοτενσίνης. Έπρεπε να έχουν ένα NT-proBNP πάνω από 1.600
και υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των ασθενών όσον αφορά τη σταθερότητά τους. Έπρεπε να είναι αιμοδυναμικά σταθεροί και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Έπρεπε να έχουν πίεση πάνω από 100 μιλιμέτρη σύρες θηραγίου για πάνω από 6 ώρες, να μην χρειάζονται αυξημένα διουρητικά φάρμακα, να μην παίρνουν αγκιοδιασταλτικά για 6 ώρες και να μην έχουν χρειαστεί νότροπα για 24 ώρες. Έτσι τυχεοποιήθηκαν μεταξύ Εναλαπρίλης και Σαγιουλπιτρίς Βαλζαρτάνης με διαφορά 36 ώρων ώστε να φύγει το πρώτο φάρμακο και να συνεχίσουν μετά την τυχεοποίησή τους. Αποδείχθηκε ότι σε αυτούς τους νοσηλευόμενους ασθενείς που ήταν αιμοδυναμικά σταθεροί υπάρχει σημαντική διαφορά στο NT-proBNP σαν δείκτης καρδιακής ανεπάρκειας. Στις 4 εβδομάδες πολύ περισσότεροι έδειξαν μείωση NT-proBNP στην σακυροπιτήλη Βαζαρτάνη σε σχέση με την Αλαπρίλη. Υπήρχε ένα τελικό δευτερογενές βέβαια κλινικό endpoint το οποίο ήταν συνδυασμός θανάτου, ανοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, ανάγκη για LVAD ή ένταξη λίστα μεταμόσχευσης, το οποίο έδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, αλλά δεν ήταν αυτό το πρωτογενές σημείο. Σημαντικό ότι η μείωση του NT-proBNP ήταν στατιστικά υπέρ της αγκυλοπιτρίνης Βαλζαρτάνης σε όλες τις υποομάδες, είτε στη νέα καρδιακή ανεπάρκεια, είτε στην παλιά καρδιακή ανεπάρκεια, είτε να έπαιρνε σε ACE πριν inhibition ή να μην έπαιρνε. Υπήρχε και μια ανοιχτή παράταση της μελέτης, όπου μετά τις 8 εβδομάδες οι ασθενείς της ομάδας Αναλαπρίλης πήραν σακυλοπιτρίνη Βαλζαρτάνη και βλέπετε ότι το NT-proBNP, το πρωτογενές καταληκτικό σημείο, ουσιαστικά συνέπεσε και στους μεν και στους δε, που δείχνει ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις σακυλοπιτρίνη Βαλζαρτάνη από την Αναλαπρίλη να μεταφερθείς, αλλά βέβαια είναι πολύ καλύτερο να ξεκινήσεις νωρίς. Μπορεί να καταλήξεις το ίδιο σημείο, αλλά οπωσδήποτε χάνεις πιθανώς. Κερδίζει συμβάντα, διζεμηνή συμβάντα, αν καθυστερήσει την έναρξη σακυλοπιτρίνης Βαλζαρτάνης. Περσινή μελέτη έκανε κλινικά από την ίδια την Pioneer HF, οξείας επιβάσεις καρδιακής ανεπάρκειας, έδειξε και τα κλινικά συμβάντα ανάμεσα στις δύο μελέτες, στα δύο γκρουπ, υπέρ της σακυλοπιτρίνης Βαλζαρτάνης, όσον αφορά τον καρδιαγγειακό θάνατο τώρα πια και την ανάγκη για νοσηλεία ή σχέτη την νοσηλεία. Όσον αφορά την τιτλοποίηση και την ανοχή της δοσολογίας, που είναι ένα ερώτημα, υπάρχει μελέτη transition, όπου χωρίστηκαν οι ασθενείς, 500 ασθενείς περίπου, ασθενείς που ξεκίνησαν και πήγαν οι Βαζαρτάνοι και αυτοί με οξία επιβάσεις καρδιακής ανεπάρκειας, αμέσως πριν το εξιτήριο ή αμέσως μετά το εξιτήριο. Φάνηκε ότι σε αυτούς που ξεκίνησαν είτε πριν ή μετά η ανοχή ή μάλλον η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων ήταν περίπου ίδια και στα δύο σκέλη, δηλαδή και σε αυτά που ξεκίνησαν μέσα στο νοσοκομείο και αυτά που ξεκίνησαν αμέσως μετά το νοσοκομείο, την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Η δοσολογία και η τιτλοποίηση αφέθηκε στους γιατρούς με διπλασιασμό της δόσης κάθε 2 με 4 εβδομάδες. Ένα ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη είναι ότι το περίπου 30% ήταν νέα καρδιακή ανεπάρκεια και εδώ φάνηκε κάτι ενδιαφέρον, ότι παρά το ότι όλοι οι ασθενείς και με παλιά και με καινούργια καρδιακή ανεπάρκεια ωφελήθηκαν από την σακυλοπιτρίνη Βαζαρτάνη, οι ασθενείς με νέα καρδιακή ανεπάρκεια απάντησαν καλύτερα όσον αφορά την τιτλοποίηση, δηλαδή ανέχθηκαν καλύτερα δόσεις και είχαν λιγότερες παρενέργειες. Έδειξαν οι ασθενείς με νέα καρδιακή ανεπάρκεια πρωτοδιαγνωστεί σε μεγαλύτερη μείωση του NT-proBNP και βέβαια είχαν καλύτερη απάντηση στην πρόληψη της ανάγκης για νοσηλεία. Δηλαδή, γενικά ωφελήθηκαν περισσότερο. Όλοι ωφελήθηκαν, αλλά ωφελήθηκαν πιο πολύ αυτοί που είχαν νέα καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπετε ότι η έναρξη μέσα στο νοσοκομείο ουσιαστικά ωφελεί στο 46% των ασθενών με μια καλή απάντηση σχέση με το. Με το 26% των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν την έναρξη της σακυλοπιτρίνης Βαλζαρτάνης μετά την έξοδο. Και πάλι επιβεβαιώθηκε από αυτή τη μελέτη το θέμα των βιοδεικτών και σε αυτή τη μελέτη, στην Pioneer, ουσιαστικά οι ασθενείς που πήραν σακυλοπιτρίνη Βαλζαρτάνη είχαν χαμηλότερες τροπονίνες, είχαν χαμηλότερο ST2 δείκτη στρες μυοκαρδιακού και υψηλότερο CGMP στα ούρα τους. Συνολικά, λοιπόν, μπορώ να αρχίζω να συνοψίζω ότι το κιόδης από σακυλοπιτρίνη Βαζαρτάνη αφορά πολύ την ανάστροφη αναδιαμόρφωση, μειώνει δραματικά το NT-proBNP, σημαντικά περισσότερο από την Εναλαπρίλη, έχει αποτελέσματα από βιοδείκτες με χαμηλότερες τροπονίνες, υψηλότερο CGMP στα ούρα,
χαμηλότερο ST2 συνδέεται με λιγότερη λειτουργική ανεπάρκεια μητριωδούς βαλβίδος που είναι μέλος του φαύλου κύκλου, έχει μειώνει περισσότερο την ίνωση, μειώνει τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Είναι σαφές ότι όσο νωρίτερα το ξεκινήσουμε τόσο καλύτερα. Οπωσδήποτε μπορούμε να το σκεφτούμε και για τους, και πρέπει να το κάνουμε για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με οξία καρδιακή ανεπάρκεια όταν είναι αιμοδυναμικά σταθερή. Οι ασθενείς με HEF-REF πρωτοδιαγνωστής έχουν μεγάλο κέρδος και βέβαια και οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ξαναπάρει ACE inhibition και αυτοί ωφελούνται εξίσου το ίδιο και πολύ καλά. Υπάρχει το ερώτημα ποια άρνη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτούς που δεν απαντούν, δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το κλιμακωτό αλγόριθμο ή πρέπει να περιμένουμε να αποτύχει ένας ασθενής, δηλαδή να παραμείνει συμπτωματικός εφόσον έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, συμπτωματικός με χαμηλό κλάσμα εξώθεσης πριν ξεκινήσουμε ένα φάρμακο που αποδεδειγμένα μειώνει θνητότητα και νοσηρότητα, ή πρέπει να συζητηθεί να γίνει μια αλλαγή, δηλαδή να περάσουμε από ένα κλιμακωτό κάθετο αλγόριθμο σε έναν οριζόντιο αλγόριθμο όπου όλα τα βασικά. Όλοι οι βασικοί πυλώνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Έχω βάλει εδώ τις τελευταίες ουσίες, φάρμακα, ταμπαγλυφολοζίνη και εμπαγλυφολοζίνη, που είναι δύο μελέτες με θετικά αποτελέσματα που συγκλίνουν και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά να πω ότι ακόμα δεν έχουμε ούτε παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, είναι σχετικά νέα φάρμακα, θα γίνουν καρδιολογικά φάρμακα σε κάποια χρόνια. Όμως μην ξεχνάμε την εμπειρία που έχουμε 30 χρόνια από τις ήδη υπάρχουσες ουσίες. Πέρσι έγινε ένα consensus document από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία όπου συνιστάται η αντικατάσταση ACE inhibition ARB με σακιοπληθύνη βαζαρτάνη σε περιπατητικούς ασθενείς, βλέπε paradigm, και επίσης maybe considered, δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμε και να το κάνουμε ασφάλεια στους ασθενείς με οξία καρδιακή ανεπάρκεια για να μειώσουμε τα κλινικά του συμβάντα και να αποφύγουμε την πολυπλοκότητα της θεραπείας διώχνοντάς τους στο σπίτι με ACE inhibition και ξαναφέρνοντάς τους για την έναρξη σακιολπιτρίνης βαλαζαρτάνης. Τι άλλο μας μένει να μάθουμε? Υπάρχουν μακροχρόνια αποτελέσματα από σακιολπιτρίνη βαζαρτάνη, όχι τέτοιες διάρκειες όσο με τα γνωστά φάρμακα ACE inhibitors, ARB, CRT. Υπάρχουν post-marketing data που δείχνουν ασφάλεια. Θα ήθελα να δω περισσότερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα της ποια είναι τα πρωτόκολλα έναρξης θεραπείας μέσα στο νοσοκομείο. Δεν τα φοβόμαστε, όπως είπα. Τα φάρμακα που ξέρουμε αυτού του άξονα κατεβάζουν την πίεση, πρέπει να δίνονται σε βολεμικούς ασθενείς. Σημασία έχει βέβαια η ασφάλεια, η παρακολούθηση της πίεσης αίματος, αρτηριακής πίεσης, η μείωση των διουρητικών που είναι απαραίτητη για να ξεκινήσεις κατά την άποψή μου, η κατάσταση όγκου να είναι σωστή, σταθερή νεφρική λειτουργία και κάλιο. Η κανονική δόση είναι 100 mg επί 2, αλλά συζητιέται το πώς θα ξεκινήσεις και η εκτίμηση του αρρώστου από τον γιατρό του μπορεί να τροποποιήσει λίγο τους αλγόριθμους. Χρειάζεται ένα washout στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Υπάρχει ένα θέμα κόστους για κάποιες χώρες, ευτυχώς όχι για την Ελλάδα. Και για τους, επίσης να πω ένα άλλο ερώτημα, ότι στους ασθενείς που είναι έξω περιπατητικοί με μπλοκ αριστερού σκέλους, αν θα πρέπει πρώτα να γίνει μετατροπή από ACE inhibition ARB σε σακιολπιτρίνη βαζαρτάνη πριν συζητηθεί το θέμα του CRT. Δηλαδή, αν πρέπει να ενισχύσουμε την φαρμακευτική μας αγωγή πριν πούμε ότι χρειάζεται ένας ασθενής CRT και πόσο πρέπει να περιμένουμε γι' αυτό. Συμπερασματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η συνδυασμένη θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας με χαμηλό κλάσμα εξώθησης έχει δεδομένα για σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα στη θνητότητα και νοσηρότητα. Οι μηχανισμοί έχουν γενικά περιγραφεί εδώ και αρκετό καιρό και η ανάστροφη αναδιαμόρφωση είναι ένας σαφής στόχος σε όλες αυτές τις θεραπείες και η σακιολπιτρίνη βαζαρτάνη είναι μια καινούργια ουσία αντικατάσταση σε ACE inhibition ARB που περαιτέρω μειώνει τη θνητότητα και την νοσηρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαγκίνα για την πραγματικά πλήρη ομιλία του.
Εδώ έχω μία ερώτηση, η οποία προφανέστατα είναι από το προηγούμενο τραπέζι ακόμα και λέει είμαι ιδιώτης. Μπορώ να το ξεκινήσω στο ιατρείο μου και τι πρέπει να παρακολουθώ? Κινδυνεύει ο ασθενής μου κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών? Λόγω της υπότασης φαντάζομαι θα εννοεί ο... Ναι, θέλω να πω ότι κίνδυνος δεν υπάρχει με την εξής έννοια, ότι αν θέλει να ξεκινήσει κανένας έναν αστολέα του άξονα, πάντα προσέχει αυτά τα πράγματα. Αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, προσέχουμε ένας ασθενής να έχει ικανοποιητική πίεση, να είναι πάνω από 100, ας πούμε. Θέλουμε να έχει μια σταθερή νεφρική λειτουργία. Θέλουμε να μην είναι αφυδατωμένος. Και θέλουμε να το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να του το δώσουμε και να εξαφανίσει για 2 μήνες. Δηλαδή, πρέπει να δούμε ξανά σε 2 εβδομάδες πώς είναι, να μετρήσουμε την πίεσή του και να κάνουμε και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε ασθενείς με καλή αρτηριακή πίεση, με καλή κατάσταση όγκου, για μένα είναι ασφαλές να ξεκινήσει σε εξωτερικό περιβάλλον. Για νοσηλευόμενους θέλει λίγο περισσότερο προσοχή, γιατί είναι λίγο πιο ασταθής. Αλλά και εκεί συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που ήδη κάνουμε. Ναι, νομίζω στο νοσοκομείο είναι πιο εύκολο απ' έξω ασθενή να δώσω μια απάντηση, να προσέξει λιγάκι τις βασικές εξετάσεις του, ιδιαίτερα το νεφρό και την πίεσή του. Συγγνώμη, να συμπληρώσω ότι κατά κανόνα για να αποφύγουμε την περίπτωση υπογεμίας, κατά κανόνα μειώνουμε τα διουρητικά. Εμείς τα μειώνουμε στο μισό, ας πούμε. Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα, ούτως ώστε να μπορέσει, δηλαδή, αν μπορεί, έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει με άλλο τρόπο, ας το κάνει σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Αλλά αν πραγματικά η πίεσή του είναι καλή, είναι με καλούς όγκους, δεν μπαίνει διουρητικά, δεν πολλά δε. Και εγώ δεν βλέπω το λόγο να μην το ξεκινήσει, γιατί είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει αποδείξει την αξία του. Υπάρχει από το ακροατήριο κάποια ερώτηση, παρατήρηση, τοποθέτηση? Ο κύριος Νταλιάνης. Σε συνέχεια και τις ερώτησεις που λάβατε και προς Θεού, ο κύριος Μαγκίνας είναι και για μας δάσκαλος και απλά να μεταφέρουμε και μια μικρή δική μας εμπειρία. Έχω εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς από ιδιώτες στο ιατρείο για τον α ή β λόγο, παραπέμπονται για κάποιο device, παραπέμπονται για κάποια στεφανιογραφία, παραπέμπονται γιατί ενδεχομένως υπάρχει κάποια αμφιβολία και παίρνουν το φάρμακο της ακουμπητήρης βαλαζαξάνη. Απ' έξω. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ιδιώτες που έχουν νούμερα εφάμιλα με ιατρία καρδιακής ανεπάρκειας. Πολλούς αρρώστους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο σε εξωτερική βάση το φάρμακο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα νούμερα των ιδιωτών, τα οποία, ας πούμε, πιστεύω ότι τους έχουν δει το όφελος, αλλά έχουν δει ότι είναι και εύχριστο, είναι εύκολο στη χρήση του. Όσον αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε και εμείς πράγματι περιστατικά που χρειάστηκε να το μειώσουμε. Αφού μειώσαμε τα διουρητικά, σε κάποιες τα κόψαμε και όλα στα διουρητικά. Αυτός που δεν το ανέχεται είναι 2 κατηγορίες των ασθενών που δεν το ανέχονται. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ βαριά, πάρα πολύ βαριά, υπάρχουν κάνα 2 τέτοια περιστατικά που αναγκαστήκαμε να το κόψουμε γιατί δεν το ανέχονταν. Οι άρρωστοι είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση για ΕΛΒΑΤ. Και υπάρχουν και περιστατικά τα οποία δεν το ανέχθηκαν επειδή ήταν εντελώς άδειοι. Λοιπόν, αυτές οι 2 κατηγορίες θέλουν λίγο προσοχή. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι παρά το γεγονός και μια ερώτηση προς τον κύριο Μαγκίνα και το μήνυμα τέλος πάντων που πρέπει να βγει είναι ότι πρέπει να το δώσουμε το φάρμακο σε όλους τους ασθενείς που πληρούν, ας το πούμε έτσι, με βάση τις οδηγίες κατευθυντήριες τις προδιαγραφές. Πρέπει όμως να μην το φοβόμαστε το φάρμακο, δηλαδή έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Νομίζω ότι αν κάποιος χρειάζεται κάποια βοήθεια, μπορεί να λάβει και μια βοήθεια από κάποιον ο οποίος είναι πιο senior, είναι σε κάποιο νοσοκομείο. Έχουμε και τέτοια περιστατικά οριακά. Αλλά αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω και που δεν καταλαβαίνω είναι ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το φάρμακο αυτό κάνει το reverse remodeling, την ανάστροφη αναδιαμόρφωση, την επιβίωση. Δηλαδή το ότι κάνει κάποια, να το πω κάποιο έτσι, κάποια αναδιαμόρφωση, αλλάζει κάτι στην καρδιά, το αλλάζει. Το θέμα είναι, αυτή η συνέργεια είναι τα 2 φάρμακα μαζί, υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός? Νομίζω τρέχουν και κάποιες μηχανιστικές μελέτες στην εταιρεία, αλλά δεν ξέρω εσείς αν έχετε έτσι κάποια... Νομίζω ότι μπορώ να πω περίπου κάτι που έδειξα κιόλας, δηλαδή από πλευράς πολύ σύντομα, δομής. Μικραίνει την καρδιά,
ανεβάζει το κλάσμα εξώθηση από πλευρά βιοδικτών, μειώνει πάρα πολύ το NT-proBNP και μειώνει ή αυξάνει τους άλλους βιοδείκτες όπως το CGMP, το ST2. Μειώνει την ανεπάρκεια μητριωτικού βαλίδου, έχει μια συνολική ας πούμε αιμοδυναμική, ιστική, νευροορμονική δράση. Τώρα όλα αυτά μαζί και επίσης είναι και το θεωρητικό, δηλαδή μπλοκάρεις το RAS και ανεβάζεις τα πεπτίδια, δηλαδή γέννεις την παλάτζα ας πούμε υπέρ του ωφέλους, μεγάλο, πολύ. Okay, με αυτά τα λόγια ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάσο. Πάμε στο επόμενο τραπέζι, το οποίο δεν βλέπω τον κύριο Τέρπο.